Και οι παίκτες του Φωστήρα οι οποίοι αρχίζουν να ανεβαίνουν. Δεν ξέρω αν είναι και μέρος της τακτικής αυτό. Να γίνουν πολλές αλλαγές της μπάλας ώστε να ανέβουν οι παίκτες του Φωστήρα πιο ψηλά και να δημιουργηθούν κενά. Ο Χαντί, υπάρχει φάουλ, δεν άφησε πλεονέκτημα ο ρέφερι. Γιάννη. Σε ό,τι αφορά το τακτικό κομμάτι για την ομάδα του Φωστήρα, αυτό που ουσιαστικά έχει ζητήσει ο Κώστας Ψηρόπουλος, ο προπονητής των φιλοξενούμενων, είναι αν αποφασίζει ένας παίχτης να πρεσά λίγο περισσότερο, να μην πηγαίνει ποτέ μόνος του, να έχει κάποιο στίγμα από πίσω του, γιατί ένας παίχτης να πρεσάρει δεν έχει και κάποιο νόημα. Στάθηκα περισσότερο, Γιάννη, στο Νόφι για το ότι γίνονται πολλές αλλαγές της μπάλας, υπάρχει κυκλοφορία της μπάλας πριν τη σέντρα, πριν περάσει τη σέντρα η κριτική ομάδα, και είπα απλά ότι δεν είμαι σίγουρος αν αυτό έχει να κάνει με το ότι Όφη θέλει να ανοίξει περισσότερο τους αμυντικούς του Φωστήρα, μάλλον γενικότερα το Φωστήρα. Ο Νίκος Νόμπιας πάντως ζητάει η μπάλα με ηρεμία να πάει από τον άξονα και από εκεί είτε να επιτεθούν από τα άκρα είτε να συνεχίσουν ουσιαστικά προς την εστία μέτωπο. Μάλιστα, πάντως σε κάθε στημένη φάση ο Όφη έχει ένα συν παραπάνω για να απειλήσει με την πίεση και του κόσμου. Εδώ η μπάλα στην περιοχή από κοντά, γκολ! 1-0 με την κοντινή προβολή. Το λέγαμε αυτό και ο Πόποβιτς σκοράρει δίνοντας φωτιά, βάζοντας φωτιά στο γιατί κουλέ. Πάνω εκεί που λέγαμε ότι στις θυμμένες φάσεις η πίεση γίνεται μεγαλύτερη μες στην περιοχή του Φωστήρα. Μπροστά στη θύρα 4, ο Όφη ανοίγει το σκορ 1-0 στο 22ο λεπτό. Ενώ υπάρχουν και κάποιες αψιμαχίες εκεί στον χώρο του κέντρου με παίκτες των δύο ομάδων. Στον Όφη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση στον Όφη να επηρεαστούν. Δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Ακόμα και αν προκαλούν οι φιλοξενούμενοι. Εσείς εδώ βλέπετε ξανά τους πανηγυρισμούς, τους ξέφρενους μετά το γκολ του Όφη. Και εδώ ο πάγκος μέσα στο γήπεδο.